Καλησπέρα σας! Καλησπέρα! Καλησπέρα! Είναι ωριακά. Τι κάνετε, πώς είστε? Πού είστε χαμένοι? Σας λείψαμε σίγουρα. Το μόνο σίγουρο και το καταλάβουμε αυτό ότι σας λείψαμε. Φαίνεται, υπήρξε ένα αίσθημα συγκίνησης, μια λησμονιά, ένας ενόστος, υπήρχε. Υπήρχε γιατί το καταλάβαμε από ένα δέμα που μας ήρθε στο σπίτι. Αυτό δεν το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε, η αλήθεια. Και πραγματικά συγκινηθήκαμε, δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση. Όχι, μας στείλατε την αγάπη σας, μας δείξετε μπράκτος με αυτό εδώ πέρα το δώρο. Ένα δώρο που ήρθε από το πουθενά, δεν το περιμέναμε από το πουθενά. Δεν ξέρω ποιος το έστειλε. Αυτό πουθενά έχει, ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος το έστειλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το έστειλε. Να το δείξουμε στον κόσμο. Είναι αυτό. Θα το δείξουμε σε δύο λεπτά στον κόσμο. Κάθε κομμάτι του δώρου πραγματικά αντιπροσωπεύει κάτι μοναδικό. Μισό λεπτό να βάλουμε τα γραμματάκια. Ναι, τώρα να το εδώ. Γιατί. Πώς γράφεται, Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το γύρω πολύ, το χαλάσω αυτή τη φορά. Ναι, ετοιμαστείτε. Το δωράκι λοιπόν είναι αυτό εδώ. Αυτό. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή ακόμα το βλέπω και συγκινούμε. Εσείς λογικά τώρα διαβάζετε α3007. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το α3007. Και να πατήσω το μαγικό κουμπάκι. Ναι. Να πατήσω μηχάνη. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Εξαιρετικός προβολέας. Πραγματικά. Νομίζω ότι το στείλετε για φώτα τελικά. Για φως στην εκπομπή, γιατί δεν είχαμε σε κάποια επεισόδια αρκετά φως. Σιγά σιγά το χτίζουμε, ρε παιδί. Το βάλω εδώ πέρα να φαίνεται. Βάλω το εκεί πέρα. Είναι το πρώτο δώρο και πραγματικά θέλω να φαίνεται. Και θα κάνω και στην άκρη εδώ να φαίνεται ξεκάθαρα. Τέλειο. Airfood λοιπόν. Ή η Α7. Η Α7, όπως το βλέπετε εσείς. Α3, μάλλον, όπως το βλέπετε εσείς. Ναι, ισχύει αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και να προχωρήσουμε. Να δείξουμε και εμείς την αγάπη μας με ακόμα ένα επεισόδιο. Να προχωρήσουμε. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο, όπως πολύ δύσκολα διακρίνεται από το φόντο μας. Ναι, αλλά άμα κάνουμε τα μαγικά του ER Food. Όμως πολύ εύκολο. Τι budget είναι αυτό, άμα εστιάσετε γενικά στην εικόνα. Δεν ξέρω αν θα κάνει ένα μπαμ, να το βάλουμε εδώ. Μπαμ εννοείς άμα πάμε, όχι μπαμ. Όχι μπαμ, μπαμ σαν μπαμ, ναι. Μισό λεπτό να επιστρέψουμε στον φωτισμό του ER Food. Λοιπόν, για ποιο δωμάτιο μιλάμε? Το diagram. Από μαθηματικές και λίγο. Όχι, εντάξει, καλά, μην κορδεύουμε. Πλάκα κάνουμε γιατί το διάρκειο έχει και χιούμορ. Τέτοιοι είμαστε, σατανάδες. Λοιπόν, έχουμε The Da Vinci Code. The Da Vinci Code, πολύ σωστά, από εταιρεία The Mind Trap Νέας Μύρης. Ένα δωμάτιο το οποίο εγώ προσωπικά το είχα παίξει πολύ καιρό πριν. Πόσο καιρό πριν, Μίλτο? Πολύ, μου το ρίξουμε ξεκάθαρος. Τι με ρώτησες? Τι σε ρώτησα? Με ρώτησες τόσο καιρό που παίξα το δωμάτιο. Α, ναι. Πώς αφαιρεθήκαμε έτσι? Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Έχω παίξει το δωμάτιο πολύ καιρό πριν. Όπως βλέπετε πίσω. Da Vinci Code. Da Vinci Code. Από εταιρεία The Mind Trap Νέας Μύρης. Νέας Μύρης εταιρεία. Ένα πολύ ωραίο δωμάτιο. Ένα δωμάτιο με θέμα τον κώδικα Da Vinci. Και νομίζω πήγες και το έπαιξες και πρόσφατα εσύ, και... Εγώ το είχα πει, αν και είναι δωμάτιο τριετίας, δεν κάνω λάθος,
το έπαιξα πριν κάτι μήνες, αλλά το είχα κάνει back to back. Το είχα κάνει back to back, είχα παίξει και στο Λούβρο και στη Νέα Σμύρνη. Ναι, αλλά είναι ένα δωμάτιο διαφορετικό. Εκεί το δωμάτιο, τώρα ναι, είναι περίεργο. Είναι πολύ καθόλου γρήγορο. Αυτό που με έχει χαλάσει δεν είχε καθόλου γρήγορο. Καθόλου, δηλαδή ούτε να πραγματικά ήταν πολύ ακριβό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι value for money. Θυμάμαι με το πήγαινε, αλλά μόνο είχα πληρώσει 300 ευρώ μεταφορικά. Πολλά μέχρι τη Γαλλία για ένα δωμάτιο. Δεν είχε ηθοποιό. Δεν σχόλος. Είχε καθόλου ηθοποιό. Είχε πάρα πολλά άτομα. Δεν ξέρω πώς είναι κάνει κράτηση για την ώρα που είχα πάει. Εγώ πραγματικά ήμασταν πάρα πολλοί και ο ένας πάνω στον άλλον. Ήταν γεμάτο τον touch, δεν μπορούσαμε να πιάσουμε τίποτα. Ήταν μέσα στο χώρο. Οι ηθοποιοί ήταν φόραγαν στολές αστυνομικών για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω από την ταινία και αυτά, αλλά δεν ξέρω, δεν είχα περάσει καθόλου καλά. Και μάλιστα όταν είχα πάει να κάνει κράτηση, δεν ήταν καν σε escape hall. Το είχα βρει στα μουσεία. Λούβρο, ξέρω εγώ. Τώρα εντάξει, η εμπειρία μου ήταν χάλια. Αλλά ας μιλήσουμε για τον Ταβίντζι στη Νέα Σμύρνη. Ναι, καμία σχέση με το Λούβρο. Ένα δωμάτιο με γεμάτο από γρίφους. Είναι γεμάτο από γρίφους, δεν έχει όλα αυτά τα don't touch που με έκανε περιορίσει. Όχι, κάθεσαι στο skate ball ξεκάθαρα. Μπορεί να βρει στο skate ball. Live acting, καμία σχέση. Πολύ ωραία. Παιδιά, ναι, το συνιστάνε επιφύλακτα. Και μιλάμε για εντελώς διαφορετική τιμή. Το 300 ευρώ του Λούβρου, ειλικρινά δεν βλέπω το λόγο. Δεν ξέρω καν πώ. Ναι. Μέχρι 4 ή 5 άτομα έχει αυτό το χάος που είχα βρει εγώ εκεί πέρα στο Λούβρο. Χάος, εγώ είμαι σπάνιο, απορώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, το σίγμα είναι, γιατί στο έχω ξαναπεί και σε άλλο επεισόδιο αυτό. Το μπερδεύω, δεν είναι ποτέ απορώ. Θα μάθω πριν, μην γινόμαστε έτσι, ζητάω στο πλεγμό. Αλλά ναι, μην. Ίσως πρέπει να φωνάξουμε ένα άτομο το οποίο έχει περάσει και από τα δύο αυτά μέρη. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις καταστάσεις. Έχει εμπειρία και από το ένα και από το άλλο. Είναι η ώρα. Είναι η ώρα, νομίζω ότι είναι η ώρα πάνω να φέρεις εσύ το άτομο αυτό. Ναι. Να κάτσεις αυτή την πολύ ωραία θέση. Ωραία. Να πάρουμε μια ανάλογη συνέντευξη. Εννοείται, πάνω να το φέρω και να έρχομαι να πας και γέρα, ναι. Έρχεται ο Μιχάλης λοιπόν με τον καλεσμένο μας, την καλεσμένη μου βασικά σήμερα. Παρακαλώ να κάτσεις ένα πολύ τέλεια είναι μαγευτική, μαγευτική τοποθεσία θα έλεγα. Μαγευτική τοποθεσία. Είστε καλά, όλα καλά. Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Τέλεια. Αρχικά, να ξεκινήσω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι και μας τιμά ιδιαιτέρως η παρουσία σας εδώ σήμερα. Είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Αλλά μην τι άλλο είναι δική μας χαρά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχουμε να σκάφουμε πολλές ερωτήσεις. Πάρα πολλές ερωτήσεις, θα λέγω. Από πού να το ξεκινήσουμε τώρα. Πείτε μας, αρχικά πόσα χρόνια διανύεται πλέον, όχι βασικά ξεκίνησα από κάπου αλλού, πώς αποφασίσατε κι εσείς να ασχοληθείτε με αυτό το χώρο των δωματίων αποχώρησης, τον χώρο των escape room, πείτε μας λίγο. Ήταν μεγάλη μετάβαση, εγώ όπως ξέρετε ήμουν στο Λούβρο πολλά χρόνια και ήθελα κάτι νέο στη ζωή μου, οπότε το βρήκα στη Νέα Σμύρνη. Πολύ νέο, σωστό. Και τι είχατε κάποιες προσδοκίες, με τι βλέπεις πήγατε, οδηγηθήκατε σε αυτό το συγκεκριμένο το Mindraps Νέα Σμύρνη. Γενικά είχα την ελπίδα ότι θα συναντήσω κάτι καινούριο και όντως όταν πήγα στο Mindraps Νέα Σμύρνη δεν συνάντησα την ίδια την ελπίδα και οπότε κατάλαβα ότι το μέρος αυτό είναι για μένα. Τέλεια, υπέροχο. Είναι πραγματικά σας είναι κουτί όλο αυτό το. Έχω ακούσει νομίζω ότι έχετε κάνει και άλλες δουλειές πριν. Ασχοληθείτε με το χώρο των escape room. Για πείτε μας λίγο, μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Έχω κάνει και τηλεόραση. Είχα κάνει ένα πέρασμα, είχα διαφημίσει κάτι σοκολατάκια. Α, τα Τζιοκόντα λέτε. Ναι. Αυτό πάρα πολύ σοκολατάκια. Νομίζω ήταν πολύ εύστοχη αυτή η διαφήμιση. Νομίζω όλοι τα λέγαμε τα συγκεκριμένα σοκολατάκια. Όλοι τα έχουμε εδώ στην κηδίτσα μας. Ναι, σίγουρα είναι πολύ. Πολύ όμορφο, πολύ γευστικά τα σοκολατάκια. Τι άλλο να ρωτήσω. Πραγματικά, θα ήθελα να ρωτήσω να μας πείτε και για δύο λόγια για το μεγάλο αυτό δημιουργό που όλοι ξέρουμε που έχει μείνει στην ιστορία, το Λεωνάρντο. Δικάπριο. Δικάπριο. Τι να σας πω για αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά σε αυτόν οφείλω όλη μου αυτή την επιτυχία και θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και στο Τιτανικό. Δεν μου άρεσε καθόλου στο πλέον, γιατί το είπα τέλος, μιλήσαμε προσωπικά. Αυτά νομίζω. Λεωνάρντο Ντικάπριο, ένα όνομα, μια προσωπικότητα που αν τι άλλο έχει μείνει στην ιστορία και έχει συνεχίσει το όνομά του όπου βλέπουμε Λεωνάρντο. Όχι, έχει μείνει στην ιστορία. Στι πανελλήνες που είχε δώσει ιστορία πήρε χαμηλό βαθμό. Έχει μείνει όντως, ναι, αυτό ήταν ένα ψεγάδι. Ξαναέδωσε νομίζω και ξανά έμεινε.
Ισχύει. Γι' αυτό μένει πάντα στην ιστορία αυτός ο άνθρωπος. Αυτό. Τι να κάνουμε. Εντάξει, η ζωή είναι. Δεν θέλουμε να σας καθυστερήσουμε άλλο. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ από την εκπομπή μας για αυτή την... που καταφέρατε και σε αυτό το επεισόδιο, το τέταρτο επεισόδιο. Εγώ ευχαριστώ, είναι τιμή μου που ήρθα στο Real Foods και πραγματικά θα ήθελα να σας ενδοποιήσω στο δωμάτιο να ξαναρθείτε στη Νέα Σμύρνη. Χαρά μας. Θα παίξετε βεβαίως χαρά μας. Μιχάλη, είναι δέσμευση, αυτό το λέμε εδώ μπροστά στην Ελλάδα. Θα ξανάρθουμε, ναι, βεβαίως. Θα έρθουμε να παίξουμε το δωμάτιο και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε και εσάς μέσα και να περάσουμε μια απίστευτη και μοναδική εμπειρία. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να φύγετε. Και να συνεχίσουμε εμείς την εκπομπή μας με το επόμενο section της εκπομπής που είναι τα νέα του Escape Room. Ας πέσει λοιπόν το σήμα παρακαλώ. Έπεσε το σήμα λοιπόν τα νέα του Escape Room και Μιχάλη ξεκίνα... Ναι, έπεσε, εντάξει, θα το σηκώσουμε μετά. Μιχάλη ξεκίνα με το πρώτο νέο. Λοιπόν, νέο αίμα, νέα εταιρεία, νέο δωμάτιο, γενικά πολύ νέο στο Μουσκάτο. Νομίζω είναι στο Μοσχάτο, Mystic Corporation η εταιρεία με Mystic. Thematic νομίζω. Είναι Thematic. Είμαστε πολύ ενημερωμένοι. Και Mystic Project το δωμάτιο. Τι εννοείς. Γενικά, μην μας εμπιστεύεστε, ψάχνετε και έργοι. Κάτι Mystic παίζει. Με θέμα νομίζω το Βικτωριανό Λονδίνο να πω. Α, ναι, ισχύει. Έχουμε ακούσει ότι είναι ένας τεράστιος χώρος. Ένας θεματικός χώρος, όπως λέει, στο Μοσχάτο. Λίγο πριν την Καλυθέα και μετά τον Πειραιά. Είναι μια ωραία περιοχή το Μοσχάτο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω όντως να είναι στο Μοσχάτο και να μην το παρουσιάζουμε τζάμπα τόση ώρα. Νομίζω και εγώ είμαι στο Μοσχάτο, αλλά για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη πραγματικά στο επόμενο εξέλιξη θα πούμε ότι είπαμε βλακεία και θα το διορθώσουμε. Και μετά λοιπόν το Mystic Corporation, εγώ να φέρω ένα νέο δωμάτιο που έρχεται από την εταιρεία Illusion Rooms, η οποία λίγο μας ήταν μια έκπληξη, γιατί περιμέναμε τον Bloody Mary και έσκασε το άλλο δωμάτιο που είναι το Zodiac. Ένα πραγματικά ιδιαίτερο δωμάτιο, και τι εννοώ με το λέξη ιδιαίτερο. Ο ζωδιακός κύκλος θα παίζει τεράστιο ρόλο στο παιχνίδι. Τι εννοώ, για παράδειγμα, Μιχάλη, τι ζωδιο είσαι? Παρθένος, Μίλτο. Όχι, θα σου βρούμε κοπέλα, ενώ τι ζώδιο είσαι στο... Όχι, στο ζώδιο είμαι Παρθένος. Α, sorry λοιπόν. Οπότε, Παρθένος, να υποθέσω είσαι γεννημένος σε Σεπτέμβρη. Άρα, Μιχάλη, το θέμα είναι ότι μόνο Σεπτέμβρη μπορείς να παίξεις το συγκεκριμένο δωμάτιο. Μα ο Σεπτέμβρης πέρασε, Μίλτο. Δεν πειράζει, πρέπει να περιμένεις τον επόμενο Σεπτέμβρη, Μιχάλη, για να παίξεις το δωμάτιο ζώδιο, όπως και εγώ μπορώ να περιμένω τον επόμενο Αύγουστο, δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Κοπέλα, ισχύει πάντως μέχρι να. Κάτι θα κάνω, τι έβαλε, εσένα μην αγχώνεσαι. Οπότε, Zodiac και Mystic Corporation έρχονται στην επιφάνεια με δύο νέα δωμάτια. Και νέα εταιρεία και νέο δωμάτιο. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πω. Πάμε στην επόμενη ενότητα. Πάμε στην επόμενη ενότητα, η οποία είναι η ενότητα του giveaway. Το πολύ αγαπημένο σε όλους giveaway. Και παρακαλούμε να πέσει καλώς το σήμα του giveaway. Και αφού έπεσε λοιπόν το σήμα των αγαπημένων σας, αγαπημένων μας σίγουρα. Έχουμε γεμίσει σήματα όμως εδώ πέρα, πρέπει να το σταματήσουμε. Πραγματικά, είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, μην την τσιμάσαι, είναι σήματα. Ναι, κάθε μήνυμα είναι σήματα. Σήματα, αλλά κάθε και λίγο πρέπει να τα είναι. Λοιπόν, θα δούμε έναν τρόπο. Τι έχουμε σήμερα για εσάς. Πραγματικά ένα δώρο. Έργο τέχνης θα μπορούσα να πω. Έργο τέχνης ξεκάθαρα. Και θα το έλεγα πανάκριβο. Ναι, αρχικά, είναι πανάκριβο. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια. Θέλω να μιλήσει εικόνα, γιατί μία εικόνα και ειδικά συγκεκριμένη σου είναι χίλιες λέξεις. Αυτό ακριβώς, αλλά να προσέξουμε ότι δεν είναι απλά αυτό. Είναι υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον δημιουργό. Το Λεωνάρντο Ντικάπριο. Αυτό το πραγματικά απίστευτο έργο τέχνης. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είναι απομίμηση. Είναι αυθεντικό. Είναι αυθεντικό. Η υπογραφή LTC Λεωνάρντο Ντικάπριο, το δημιουργό αυτού του υπέροχου έργου της Μόνα Λίζας, της Τσοκόντα. Τι να πούμε, νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της και είναι ένα δώρο το οποίο πρέπει όλοι να δηλώσετε σε αυτήν για να το κερδίσετε. Ένας θα είναι ο τυχερός όπως πάντα, δυστυχώς. Είναι τα βήματα τα βήματα. Γίνουν για να γίνει αυτή η κλήρωση. Ποια είναι τα βήματα, Μιχάλη? Λοιπόν, τα βήματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε να κάνετε upload, να ανεβάσετε μια φωτογραφία από το παιχνίδι σας στο δωμάτιο The Da Vinci Code από Mindtrap Νέα Σμύρνη και να την ανεβάσουμε πού αλλού, Μίλτο?
στο τρουπάκι Λόφερο και Εύρων που φαίνεται ξεκάθαρα εδώ πάνω. Με hashtag. Εδώ, με hashtag φυσικά PR Food. Ένα βήμα μόνο, με ένα απλό upload. Και... Για όσου όμω δεν έχουν παίξει το δωμάτιο, μπορούν απλά να βγάλουν μια φωτογραφία με τον εαυτό του και τον Ρονάλντο Ντικάπριο τον ίδιο. Πολύ πιο απλό, πολύ πιο εύκολο. Πολύ πιο βατό για όλου σα. Και να την ανεβάσετε και αυτή στο group, το ίδιο group. Οπότε μην αφώνεστε αν δεν έχετε παίξει το δωμάτιο. Μπορεί απλά να ανεβάσετε μια φωτογραφία με τον Ρονάλντο Ντικάπριο. Και θα γίνει κλήρωση για το μοναδικό αυτό νικητή που θα γίνει αυτό το μοναδικό αριστούργημα. Θα κοσμεί του τείχου του σπιτιού του. Ορίστε. Πραγματικά είναι. Μόνο και το πιάνω νομίζω ότι βεβαιώνω κάποιο. Πρέπει να το αφήσω εδώ. Θεωρώ τον εαυτό μου βέβαιο πλέον αυτή τη στιγμή. Μισθό. Απίστευτο. Είναι εξαιρετικό. Απίστευτο. Λοιπόν, και αυτά. Πάγωσα, δεν ήταν. Λοιπόν. Άλλο ένα e-food έφτασε στο τέλος του. Ένα e-food έφτασε στο τέλος του. Κάποιος πεινάει. Κάποιος πεινάει εδώ πέρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για το τέταρτο επεισόδιο της δεύτερης αυτής σεζόν. Ακόμα ένα επεισόδιο πραγματοποιήθηκε. Να πω ραντεβού για το πέμπτο επεισόδιο ή θα είμαι λίγο δυσίωνος. Όχι, εγώ θα έλεγα να πείσατε εγώ για το ωραία. Πέμπτο. Ωραία, ραντεβού λοιπόν κάποια στιγμή για το πέμπτο επεισόδιο του Real Foods. Και θα τολμήσω, ναι. Θα τολμήσω να πω... Ρισκάρισο, ξανά ρισκάρω, πω, ρισκάρω και θα τολμήσω να πω ότι μια καινούργια ενότητα ίσως ανοίξει τις πύλες της στο Real Food. Βεβαίως, βεβαίως. Ρίσκαρες, το έκανες. Δεν θα πω κάτι άλλο. Θα σταθώ στο ίσως. Θα προσπαθήσουμε. Είναι κάτι πρωτοποριακό στον χώρο. Ναι, νομίζω δεν έχει ξαναγίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρωτοπορία μόνο εμείς έχουμε, δηλαδή φέτο και ο Κιού. Ποιο. Πραγματικά, πραγματικά. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Στα χρονικά. Τι ανθρωπότητε ολόκληρο. 4-9. 9 επεισόδια. Πάμε. Δηλαδή, ποιο. Α είμαστε εκεί, δεν θέλει να πει ότι έχω κάνει και εγώ επεισόδια στο γράφει στα σχόλια από κάτω, εγώ ξέρω εγώ. Θα σα διαγράψω. Μακάρι και να πούμε για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε για αυτό το πολύ μεγάλο το οποίο δεν ξέρουμε καν ποιο το έκανε. Ήρθα το πουθενά. Και συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά πολλά, φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια, καλά κλειδώματα. Αυτό περίμενα να ακούσω και είστε επανειδήμοι.